Αρνός, online μελέτη στο arnos.gr για μαθητές, γονείς και δασκάλους, και απολαύστε μία μικρή παρουσίαση πάνω στα δεκαδικά κλάσματα με τι θέμα, με θέμα τον αναστοχασμό, έτσι. Δηλαδή, λέει, σε έναν δεκαδικό αριθμό μικρότερο της ακέραιης μονάδας, έτσι, ποιο είναι το ακέραιο μέρος? Κοιτάξτε παιδιά, όταν εσύ έχεις ένα δεκαδικό αριθμό μικρότερο της ακέραιης μονάδας, όπως σας είπα και στην αρχή της παρουσίασής μας, εμείς κοιτάξτε, όταν κάνουμε και χτίζουμε το δεκαδικό σύστημα, πάμε 10, 100, 1000, κάνει σκάλα, έτσι, ωραία. Εάν τώρα πάμε σε δεκαδικούς αριθμούς, πάμε σε δέκατα, πάμε εκατοστά και πάει λέγοντας, εκατοστά, χιλιοστά, δηλαδή υποδιαστέλνουμε που λέμε έτσι, πάμε σε αριθμούς μικρότερους, σωστά. Ο δεκαδικός αριθμός είναι μικρότερος της μονάδας. Εδώ είναι οι μονάδες μέσα στη μέση, αν θέλετε εδώ είναι οι μονάδες, μέχρι το 10, έτσι, οι μονάδες και μετά πάνε οι δεκάδες. Και τι σημαίνει, το ακέραιο μέρος, παιδιά, εδώ πέρα δεν θα υπάρχει, θα είναι πόσο θα είναι, θα είναι 0, κάτι, ένα νούμερο, 0,7 παράδειγμα, σωστά. Λοιπόν, επόμενο ερώτημα, πώς μπορούμε να γράψουμε ένα φυσικό αριθμό με τη μορφή δεκαδικού αριθμού? Δηλαδή εσύ έχεις ένα φυσικό αριθμό, πάρε παράδειγμα τον 7 και θα το γράψεις σε μορφή τι? Δεκαδικού αριθμού. Ο 7 παιδιά είναι 7 μονάδες, κόμμα, υποδιαστολή, 0, τι 0, 0 δέκατα, 0 εκατοστά, 0 χιλιοστά. Είναι αυτό που λέμε, τα μηδενικά από δεξιά δεν έχουν καμιά αξία. Όσα και να βάλεις, όσα και να βγάλεις, είναι εν και το αυτό. Με αντιλαμβάνεσαι, έτσι. Οπότε ο αριθμός, αν το γράψουμε κλπ, καταλαβαίνουμε ότι γράφεται κάθε αριθμός σε αυτή τη μορφή χωρίς να αλλάζει τίποτα. Μα τίποτα. Για πάρε και ένα άλλο παράδειγμα. Πες, έτσι. Πες ότι εσύ έχεις το 77 παράδειγμα. Και αυτό τι θα είναι? Θα είναι 77, ό,τι θέλεις από πίσω, έτσι. Μηδενικά όμως, μηδενική αξία. Είδατε το 0 εδώ χρησιμοποιείται, προσέξτε, σαν την αόρατη παρουσία διευκόλυνσης. Ενώ το 0 εδώ στο δεκαδικό σύστημα, τι κάνει το 0? Το 0 εδώ τι κάνει? Εξυψώνει, εξυψώνει τον αριθμό, τον ανεβάζει. Εδώ μας κατεβάζει κάτω και λέει σε κατεβάζω κάτω με 0 αξία. Και αν είναι εντελώς μηδενικά, είναι ένα και το αυτό. Ενώ τα μηδενικά στην άλλη περίπτωση είναι παντοδύναμα. Ανεβάζουν τη μονάδα και την κάνουν βασιλιά. 1000, έτσι. Είναι αυτό που λέμε, δώσε μου λέει το 1 και βάλε μου και 5 μηδενικά από πίσω, έτσι. Σωστά. Πώς έχω βάλει 3 και 2, 5. Άρα, τι σημαίνει αυτό? 100.000. Έτσι. Έτσι για να παίζουμε. Πάμε τώρα και στο τρίτο ερώτημα του αναστοχασμού που λέει τι. Πόσα δέκατα είναι ο δεκαδικός αριθμός 2,4. Λοιπόν, φίλοι μου, όταν γράφετε τον αριθμό 2,4, τι σημαίνει? 2 ακέραιες μονάδες και 4 δέκατα. Όμως, σε δεκαδικό κλάσμα αυτά είναι 24 δέκατα. Με λίγα λόγια, τι? Τα δέκατά μου, παιδιά, θα είναι τι? Θα είναι 24. Δηλαδή, παίρνουμε για τον αριθμό, προσέξτε, για τον αριθμό παίρνουμε όλο τον αριθμό. Όλο τον αριθμό το 2,4, άρα για όλο τον αριθμό είναι 24 δέκατα. Έτσι, τα δέκατα. Όμως εγώ έκανα μικρό, έτσι, παιχνίδι και παρέλειψα τη λέξη εκατοστά. Ωραία. Λοιπόν, αν πάμε στα εκατοστά, αυτό παιδιά, ξέρετε, θα γίνει. Θα γίνει πόσο? Θα γίνει 240 εκατοστά. Σωστά. Δηλαδή, ο αριθμός εδώ πέρα θα είναι, πόσο θα είναι? 240 εκατοστά. Λοιπόν, παίξτε και εσείς μαζί μας και απολαύστε τους δεκαδικούς αριθμούς. Διαβάστε τους, κατανοήστε τους. Όταν τσουλέπετε, να τους αγκαλιάζετε με το μάτι σας και τη σκέψη σας. Να είναι κάτι δικό σας. Και για ό,τι θέλετε, στο info.papkianos.gr είμαστε εδώ. Γιατί? Γιατί αν δεν είμαστε δίπλα, ο στόχος κάπου απομακρύνεται. Γι' αυτό και εμείς θέλουμε την συνεργασία και την εξέλιξη όλων μας.